Ο Άγιος Ευθύμιος Ωμέγας. Στη Μελιτινή της Αρμενίας, κοντά στον Εφράτη ποταμό, ζούσε ένα ζευγάρι, ο Παύλος και η Διονυσία. Αυτοί δεν είχαν παιδιά και ήταν πολύ στεναχωρημένοι. Γι' αυτό πήγαιναν συχνά στο ναό του Αγίου Πολιεύκτου και παρακαλούσαν το Θεό να τους χαρίσει ένα παιδί. Έτσι, μια μέρα που προσεύχονταν στο ναό, είδαν ένα όραμα που τους έλεγε ότι θα αποκτήσουν παιδί και θα τους δώσει πολύ χαρά. Γι' αυτό να του δώσουν το όνομα της Ευθυμίας, δηλαδή της χαράς. Τότε οι ευτυχισμένοι γονείς έταξαν το παιδί τους στο Θεό. Πραγματικά, το 377 μετά Χριστόν, η Διονυσία γέννησε ένα γιο και τον ονόμασαν Ευθύμιο. Μετά από 3 χρόνια, ο πατέρας του Ευθυμίου πέθανε, αλλά η μητέρα του δεν ξέχασε την υπόσχεσή τους και παρέδωσε το παιδί της στον επίσκοπο Ευτρόιο για να το αφιερώσει στο Θεό. Ο Ευθύμιος έμαθε από πολύ μικρός να αγωνίζεται αποφεύγοντας την αμαρτία και υπακούοντας το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Ευτρόιος, που είδε την ενάρετη ζωή του, τον χειροτώνησε διάκονο στα 28 του χρόνια και αργότερα έγινε ιερέας. Έπειτα τον έκανε ηγούμενο στη Μονή Μελιτινής. Όμως ο Ευθύμιος ήθελε να ζει μόνος του μακριά από το θόρυβο του κόσμου. Γι' αυτό και αποφάσισε να αναχωρήσει στη Λαύρα Φαράν, κοντά στην έρημο. Εκεί βρήκε ένα κελί και ζούσε ασκητικά μαζί με έναν άλλον ασκητή, το Θεόκτιστο, με τον οποίο έγιναν πολύ καλοί φίλοι και μαζί αγωνίζονταν στην προσευχή και στη ταπείνωση. Ύστερα από 5 χρόνια, οι δυο ασκητές έφυγαν στην έρημο αφήνοντας τη Λαύρα. Εκεί βρήκαν μια σπηλιά για κατοικία τους και για τροφή τους είχαν μόνο άγρια χόρτα. Η φήμη της αγιότητάς τους ξεπέρασε την έρημο. Μοναχοί από μακρινά μέρη έρχονταν στον Άγιο Ευθύμιο για να τους εξομολογήσει και να τους συμβουλέψει και πολλοί από αυτούς παρέμειναν κοντά τους στη σπηλιά. Έτσι αργότερα χτίστηκε μοναστήρι και ο Ευθύμιος έβαλε για ηγούμενο τον Θεόκτιστο. Ο Άγιος συνεχώς προόδευε πνευματικά και είχε πολλά χαρίσματα, μεταξύ αυτών και το προορατικό. Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, άρχισαν να συμβαίνουν πολλά θαυμαστά γεγονότα. Ένας άρχοντας των Σαρακινών είχε έναν παράλυτο γιο, τον Τερεύωνα, ο οποίος πήγε στους καλύτερους γιατρούς και μάγους για να γίνει καλά ο γιος του, αλλά δεν τα κατάφερε. Μια μέρα είδε ένα όραμα με το Μέγα Ευθύμιο, που του έλεγε πως ο Χριστός μπορεί να τον θεραπεύσει για πάντα. Τότε ξεκίνησαν με μερικούς δούλους για τη σπηλιά του Αγίου και μόλις έφτασαν εκεί, ο Τερεύωνας έγινε αμέσως καλά. Οι βάρβαροι έμειναν έκπληκτοι μπροστά στο μεγάλο θαύμα και αμέσως όλοι τους πίστεψαν στο Θεό και ζήτησαν να βαπτιστούν. Ο Άγιος Ευθύμιος ήταν περίπου 52 ετών όταν ο Θεόκτιστος πέθανε. Τότε οι μοναχοί στην έρημο είχαν ξεπεράσει τους 80. Τα τρόφιμα ήταν λιγοστά και το πλήθος μεγάλο. Κάποια μέρα, 400 Αρμένοι οδοιπόροι επισκέφτηκαν τη Μονή του Ευθυμίου. Οι μοναχοί πήγαν στον Άγιο και του παραπονέθηκαν πως δεν μπορούσαν να τους φιλοξενήσουν γιατί δεν είχαν τρόφιμα
ούτε για τον εαυτό τους. Εκείνος προσευχήθηκε στο Θεό και μετά τους είπε να έχουν εμπιστοσύνη στον Κύριο και να πάνε να ξανακοιτάξουν στις αποθήκες. Πραγματικά, οι αποθήκες είχαν γεμίσει με ψωμί, κρασί και λάδι. Αμέσως οι μοναχοί έπεσαν στα πόδια του Αγίου, ζητώντας συγγνώμη για την απιστία τους. Μόλις κατάλαβε ο Άγιος ότι πλησίαζε το τέλος του, συγκέντρωσε όλους τους μοναχούς και τους έδωσε τις τελευταίες του συμβουλές. «Αύριο, αδελφοί μου, θα με καλέσει ο Κύριος κοντά του. Να είστε αγαπημένοι μεταξύ σας, να έχετε ταπεινοφροσύνη και να προσεύχεστε για όλον τον κόσμο». Έπειτα τους ρώτησε ποιον ήθελαν για νέο τους ηγούμενο. Όλοι μαζί συμφώνησαν και ζήτησαν το Δομετιανό, έναν ενάρετο μοναχό. Όμως ο Άγιος τους είπε, «Διαλέξτε κάποιον άλλον, γιατί ο Δομετιανός θα έρθει μαζί μου μετά από 7 ημέρες». Και πράγματι, έτσι έγινε. Τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ο Μέγας Ευθύμιος κοιμήθηκε ειρηνικά σε ηλικία 96 χρονών το έτος 473. Η είδηση διαδόθηκε αμέσως. Στη κηδεία του βρισκόταν ο Πατριάρχης με τη συνοδεία του και όλοι οι μοναχοί, που απαρηγόρητοι θρηνούσαν τον αγαπημένο του Άγιο. Ο Μέγας Ευθύμιος συνέχισε να κάνει πολλά θαύματα ακόμα και μετά την κοίμησή του. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του στις 20 Ιανουαρίου.